Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εδώ είμαστε και σήμερα, The Cooking, ένα ακόμα The Cooking ξεκινάει και σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή λίγο πιο γλυκιά θα έλεγα. Όταν ήρθα στην Κύπρο, μου δώσαν και δοκίμασα την αναρή. Η οποία μου δώσανε μάλιστα και δοκίμασα αναρή, η οποία ήταν ανάλατη. Και λέω, τι να την κάνω. Μπορεί να τη βάλει σε σαλάτες, μπορεί να τη βάλει σε φαγητά, αλλά μπορεί να φτιάξει και πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να κάνω διάφορες δοκιμές και κατέληξα στο γλυκό το οποίο θα σας φτιάξω σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τάρτα, η οποία είναι, θα την κάνω μάλιστα σε μια παραλληλόγραμμη ταρτιέρα εδώ, με φύλλο κρούστας, όπου έχει μια γέμιση η οποία. Το βασικό της υλικό είναι η ανάλατη αναρή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή. Χαρτί και μολύβι. 4 με 5 φύλλα κρούστας, 30 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 450 γραμμάρια αναρή, ανάλατη. Χρειαζόμαστε 80 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 2 αυγά, 1 κουταλιά μέλι, 10 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές σουσάμι λευκό και 1 κουταλιά σουσάμι μαύρο, γλυκό του κουταλιού της αρεσκίας σας, εδώ έχουμε ωραίο γλυκό καριδάκι, 1 συσκευασία Bird's Dream Topping και 150 γραμμάρια κρύο γάλα με το οποίο θα χτυπήσουμε το Bird Topping για να βάλουμε πάνω από την τάρτα μας. Πριν ξεκινήσω τη συνταγή, πάμε να δούμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και μετά πίσω εδώ να φτιάξουμε μία έτσι διαφορετική συνταγή σήμερα. Δώσε διαφημίσεις! Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εδώ είμαστε, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα για να δούμε τη συνταγή κανονικά από την αρχή να τη φτιάξουμε μαζί. Καταρχήν ξεκινάμε εδώ στο μίξερ μου, θα βγάλω αυτά τα εργαλεία μου, θα το βάλω κάτω, εδώ θα το ανοίξω και θα βάλω το blender μου, εδώ. Και θα το ανοίξω από πάνω και σιγά σιγά θα έρθω να προσθέτω μέσα την αναρή, εντάξει, 450 γραμμάρια, κομματάκι-κομματάκι, να έρθει να γίνει σαν μία, θα το λέγαμε, πάστα. Θα γίνει πολύ ωραίο, θα το δείτε. Πάμε να βάλουμε μερικά κομμάτια μέσα και θα αρχίσουμε να το αφήνουμε να... Μπορείτε να βάλετε λίγες... 1-2 κουταλιές νερό στην αρχή για να το βοηθήσετε και αρχίζει και γίνεται σαν μους τυριού. Το βάζουμε σιγά σιγά όλοι μέσα, εδώ. Δεν χρειάζεται μεγάλη ταχύτητα στο μίξερ, σιγά σιγά ανακατεύεται και έτσι λοιπόν θα έρθει να γίνει μια ωραία μους τυριού. Το βάζω λίγο πιο δυνατά. Κάνεις κάτι εδώ. Του βάλω λίγο νεράκι να το βοηθήσω. Και εδώ θα δείτε ότι έχει ετοιμαστεί. Τώρα θα σας πω ένα μυστικό. Η αναρή είναι ένα ζωντανό τυρί. Μπορεί να έχει λίγο λιγότερη υγρασία ή λίγο περισσότερη. Αν δείτε ότι δεν ανακατεύεται καλά, μπορείτε να ρίξετε μέσα λίγο νεράκι. Το βγάλουμε λοιπόν αυτό και όπως είναι έτοιμο εδώ βλέπετε, θα το αφήσουμε στην άκρη και θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. Θα συνεχίσουμε με το μίξερ μας γιατί έχουμε να ανακατέψουμε και άλλα υλικά. Θα βάλουμε λοιπόν εδώ τον κάδο μας. Θα βάλουμε το σύρμα μας. Και εδώ θα προσθέσουμε στον κάδο την καστανή ζάχαρη, καλό είναι να έχετε ένα κουτάλι να σας βοηθάει για να μην τα κάνετε όλα χάλια. Θα ρίξουμε λοιπόν την καστανή μας ζάχαρη, η οποία αν έχει υγρασία μπορεί να είναι λίγο σε κομμάτια, γι' αυτό ερχόμαστε και την σπάμε. Θα ρίξουμε το μέλι μας, μία κουταλιά, εδώ, να πάει μέσα στον κάδο, το παίρνετε όλο μην πάει χαμένο, θέλει να πέσει και στη συνέχεια θα σπάσουμε εδώ μέσα τα 2 αυγά,
και θα τα αφήσουμε να ανακατευτούν καλά, να αφρατέψει η ζάχαρη, το μέλι και τα δύο μας τα αυγά. Εδώ είναι τα αυγουλάκια μας, ας πάμε. Το πρώτο και το δεύτερο και θα τα βάλουμε να ανακατευτούν καλά. Κατεβάζουμε τον κάδο μας και θα το βάλετε σε μία ταχύτητα όχι πολύ μεγάλη, περίπου γύρω στο 3. Θα το χτυπήσουμε λοιπόν σε μία μέτρια ταχύτητα, περίπου στο 4 για αρχή, να έρθει να σπάσει ζάχαρη, να λιώσει σιγά σιγά το μέλι και όταν γίνει αυτό στις πρώτες 10 στροφές, σιγά σιγά μπορούμε να το αυξήσουμε ταχύτητα και να το αφήσουμε να έρθει να αφρατέψει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το κάνω λίγο πιο σιγά, μόνο και μόνο για να ακούγομαι. Όση ώρα λοιπόν θα χτυπάτε αυτό, θα πάρετε ένα μικρό κατσαρολάκι, θα βάλετε μέσα το βούτυρό σας με ένα κουτάλι και θα το λιώσουμε, όχι όμως να καεί το βούτυρο στην κατσαρόλα, ίσα να λιώσει, για να μπορέσουμε να έρθουμε να βουτυρώσουμε την ταρτιέρα μας για να στρώσουμε μέσα τα φύλλα μας. Λιώνουμε λοιπόν το βούτυρο και εγώ θα συνεχίσω να χτυπήσω δυνατά να φρατέψει το μείγμα μου της καστανής ζάχαρης, του μελιού και των δύο αυγών. Καλό είναι να το ανακατεύετε το βούτυρο, λιώνει πολύ πιο γρήγορα. Σβήνω το μάτι μου και νομίζω ότι έχουν αφρατέψει εδώ. Θα δείτε ότι έχουν αφρατέψει τα αυγά μας. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Βλέπετε τι ωραίο που έχει γίνει το μείγμα και όπως είναι το ξαναασφαλίζουμε. Και εδώ θα έρθουμε να ρίξουμε σιγά σιγά μέσα το αλεύρι μας, άρα ξανακατεβάζουμε εδώ το μίξερ μας, το βάζουμε πιο σιγά και ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Το οποίο το αλεύρι τι κάνει, είναι λίγο, αλλά θα βοηθήσει έτσι ώστε αυτό το μείγμα όταν θα ψηθεί στο φούρνο να έρθει να δέσει. Και παίρνουμε και το μπλέντερ μας, το οποίο είχαμε βάλει εδώ με μία μαρίζα ή με ένα κουτάλι, σιγά σιγά, και θα προσθέτουμε το ωραίο σαν μους. Βλέπετε τι ωραία που έχει γίνει η αναρή. Εδώ το προσθέτουμε μέσα να ανακατευτεί όλο. Κοιτάξτε την υφή, το δούμε εδώ πέρα. Εδώ. Και πρέπει να ανακατευτεί καλά και αυτή θα είναι η γέμισή μας για την τάρτα. Με αυτή τη γέμιση μπορείτε να κάνετε και μικρές τάρτες, ακόμα και σκέτες μπορείτε να τις κάνετε, αλλά ακόμα σε φύλλο μέσα είναι πολύ πιο ωραία. Παίρνουμε λοιπόν όλο το υλικό μας, πάρα πολύ βασικό γιατί είναι μετρημένη η συνταγή. Εδώ, με τη μαρίζα, η μαρίζα δεν αφήνει τίποτα στο μπολ. Οπ. Τέλεια, την παίρνω όλη, εδώ, και θα πάμε τώρα να δούμε το φύλλο κρούστας πώς θα το στρώσουμε στην ταρτιέρα μας. Αυτό το αφήνω εδώ και λίγο δαχτυλάκι θέλει και το χτυπάμε καλά έτσι ώστε να λιώσει πολύ ωραία η αναρή μέσα σε αυτό το μείγμα. Δεν χρειάζεται, μερικά δευτερόλεπτα και θα είναι η γέμισή μας είναι έτοιμη. Τη σβήνω λοιπόν και πάμε να δούμε το φύλλο μας. Θα πάρουμε ένα ψαλίδι. Να πούμε ότι έχω ζεστάνει το φούρνο στους 170 βαθμούς. Βγάζουμε το φύλλο μας. Θα σας δείξω λίγο εδώ να δείτε τι ωραία που έχει γίνει η κρέμα. Αυτό θα το βάλουμε για πλύσιμο. Έχω πλύσιμο αρκετό. Πάρω μια καθαρή μαρίζα. Ανακατεύουμε καλά. Κοιτάξτε τι ωραία. Βλέπετε, αυτή είναι η γέμιση η οποία θα έρθει, δείτε την υφή, θα έρθει και θα ψηθεί πολύ ωραία μέσα στην τάρτα. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμη για να μπει μετά. Λοιπόν, εδώ συνήθως έχει ένα σελοτέιπ το οποίο το βγάζουμε προσεκτικά για να μην χτυπήσουμε το φύλλο μας και αρχίζουμε και ανοίγουμε τα φύλλα μας.
Εντάξει, μπορείτε να τα ανοίξετε λίγο πιο πέρα, εδώ, για να πάρετε την ταρτιέρα σας. Θα πάρετε ένα πινέλο να βουτυρώσετε πολύ καλά και κάτω, αλλά και τα τυχώματα, έτσι ώστε να μην κολλήσει το φύλλο, πρώτα κάτω και μετά τσίκι 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 όλα τα τυχώματα και στις τέσσερις πλευρές, κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε βουτυρώσει καλά και παίρνουμε το πρώτο μας φύλλο και θα βουτυρώνουμε μόνο σχεδόν μέσα στην τάρτα. Ένα φύλλο, το στρώνουμε, βλέπετε, εδώ, βουτυρώνουμε λίγο και βάζουμε ή 4 ή 5 φύλλα, αναλόγως το πόσο θέλετε, έτσι να είναι πιο κρατσανιστή αυτή η ωραία τάρτα, η οποία, επαναλαμβάνω, επειδή έχει τη ζάχαρη και το τυρί, είναι έτσι μια γλυκιά τάρτα που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε ένα τρίτο φύλλο, εδώ, το βουτυρώνουμε, κάθε φορά βουτυρώνουμε. Να ξέρετε ότι αυτά τα 30 γραμμάρια βούτυρο είναι υπέρ αρκετά για να βουτυρώσετε τη φόρμα και τα 4 με 5 φύλλα. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και δίπλο, αλλά όταν το βάζετε μόνο και κάθε φορά βουτυρώνετε, πιστέψτε με, στο τέλος η γεύση είναι μοναδική. Εγώ θα βάλω 5 φύλλα, γιατί μου αρέσει όταν η τάρτα είναι πιο πλούσια σε φύλλο. Σε άλλους δεν τους αρέσει τόσο πολύ, τους αρέσει η γέμιση. Λοιπόν, βάζουμε και ένα τελευταίο, το πέμπτο, και μετά θα δείτε πώς θα ρίξουμε τη γέμιση μέσα. Και από πάνω, τελευταία στιγμή, ρίχνουμε το σουσάμι μας, το οποίο ψήνεται μαζί με την τάρτα. Και μετά θα καθαρίσουμε τον μπολ και θα φτιάξουμε το bread topping, το οποίο βέβαια το βάζουμε όταν κρυώσει η τάρτα από το φούρνο και γίνεται εκπληκτικό. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν και όπως είναι ο κάδος μας, πιάνουμε καλά και γεμίζουμε την τάρτα μας. Βλέπετε, πάντα μια μαρίζα για να παίρνουμε όλο το υλικό. Το βάζουμε στη μέση και μετά αυτό θα έρθουμε να το απλώσουμε. Οπ. Για να πάρω και το υπόλοιπο. Εδώ. Μπορεί να μην το βλέπετε τώρα, αλλά επειδή εγώ είμαι ζευγοκουτάλας αριστερός, με βολεύει έτσι. Κοιτάξτε πόσο θα πέσει ακόμα. Βλέπετε, έχει πολύ. Και έτσι αδειάζει ο κάδος και ερχόμαστε, το απλώνουμε να πάει παντού. Με αυτόν τον τρόπο, δεξιά αριστερά. Εδώ. Τώρα, με ένα μικρό μαχαίρι, το πολύ φύλλο γύρω-γύρω, εγώ θα ήθελα να το κόψετε, περίπου δηλαδή 2 δάχτυλα γύρω-γύρω, να το κόψετε το φύλλο, γιατί είναι πάρα πολύ για να γυρίσει μέσα. Έτσι θα κόψετε περίπου και ειδικώς από τις άκρες κόβουμε και από εδώ. Και το υπόλοιπο που μένει το γυρίζουμε μέσα κανονικά, έτσι εδώ. Κοιτάξτε, κάνετε σαν πλή. Εδώ, σουρωτό δηλαδή, το γυρίζουμε γύρω γύρω και θα φουσκώσει. Και εδώ πέρα θα έρθουμε και θα ρίξουμε από πάνω λευκό και μαύρο σουσάμι και γίνεται μία τάρτα, αλήθεια σας το λέω, εκπληκτική. Στους 170 βαθμούς θέλω να έχετε ζεστάνει τον φούρνο σας και πιάνουμε το σουσάμι και ρίχνουμε να πάει παντού από πάνω. Εδώ, λευκό σουσάμι στην αρχή και θα ρίξουμε και λίγο μαυρόκοκο που το λέμε εδώ. Το μαύρο το σουσάμι δηλαδή, το μαύρο σούσαμο, έτσι το λέω εγώ. Ορίστε το λευκό. Θα βάλουμε και λίγο μαύρο πάνω. Έτσι, και αυτό μπαίνει στο φούρνο και ψήνεται για από 22 ως 25 λεπτά. Την έχω μετρημένη στους 170 βαθμούς. Πάμε να τη βάλουμε μέσα και μετά εγώ θα πάω να πλύνω λίγο την κουζίνα μου και θα δούμε πώς θα φτιάξουμε το bird's topping. Πάμε να τη βάλουμε στο φούρνο. Άντε, να ψηθείς καλά, ε! Πάω να καθαρίσω και αμέσως μαζί για να φτιάξουμε το bird's topping. Τι όμορφο πράγμα να έχεις μια καθαρή κουζίνα. Λοιπόν, η πίτα μας ψήνεται, νομίζω ότι σε λίγο θα είναι
έτοιμοι και πάμε να φτιάξουμε το Bird's Dream Topping, το οποίο είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι 150 ml γάλα, το οποίο πρέπει να είναι κρύο, πάρα πολύ βασικό. Το βάζουμε μέσα σε ένα μίξερ, εδώ, 150 ml λοιπόν κρύο γάλα και έχουμε ένα φακελάκι Bird's Dream Topping, το οποίο θα το ανοίξω με ένα ψαλίδι και σιγά σιγά όσο το μίξερ θα ανακατεύει θα το ρίξουμε μέσα και θα το χτυπήσουμε περίπου γύρω στα 2 με 3 λεπτά μέχρι να γίνει πάρα πολύ ωραίο το topping μας. Και καλό βέβαια το topping είναι να το βάλουμε στην τάρτα όταν κρυώσει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε να ανακατεύουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά το Bird's Dream Topping. Έτσι, το ρίχνουμε σιγά σιγά όπως βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ. Όλο το φακελάκι και μέχρι να χτυπηθεί αυτό, εγώ παίρνω ένα λίγο μεγαλούτσικο μαχαίρι να κόψω το γλυκό του κουταλιού. Μ' αρέσει το καρυδάκι πάρα πολύ, θέλω να το κόψω σε πιο μικρά κομμάτια για να το βάλουμε πάνω από το γλυκό που θα βγει από το φούρνο σε λίγο. Το κόβω λοιπόν στη μέση, όπως βλέπετε, και μετά στα 4. Πω, τι ωραίο που είναι. Άλλο πράγμα. Κοιτάξτε μέσα το καρύδι πώς είναι. Δείτε το αυτό εδώ. Τέλειο. Να κόψω και το υπόλοιπο. Κόβουμε στη μέση και στα 4. Και θα πάω τώρα να ελέγξω το γλυκό στο φούρνο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να είναι έτοιμο. Να ξεπλύνω λίγο τα χέρια μου από το σιρόπι του γλυκού. Ωραία, και πάμε στο φούρνο να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε. Νομίζω ότι σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο, μέχρι να χτυπηθεί η κρέμα μας, η οποία σχεδόν είναι έτοιμη, θέλει ακόμα μισό λεπτάκι, και ώσπου να χτυπηθεί η κρέμα, να θυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Εάν θέλετε να κερδίσετε την αυτόματη μηχανή ροφημάτων Τάσιμο, μπορείτε να κάνετε τα εξής δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρετε το κινητό σας και να στείλετε μήνυμα στο 5515 γράφοντας Τάσιμο κενό το όνομά σας και θα μπείτε λοιπόν στην κλήρωση για αυτή τη μηχανή. Το δεύτερο, πάλι θα πάρετε το κινητό σας, απλώς δεν θα στείλετε μήνυμα, θα πάρετε τηλέφωνο στο 988-190 εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα πείτε το ονοματεπώνυμό σας και στο τέλος του μήνα μία ή ένας τυχερός θα κερδίσουν την μηχανή, την αυτόματη μηχανή ροφημάτων Τάσιμο. Το Bird Topping είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Το καταλαβαίνουμε όταν κάνει αυτό το ελαφρύ πικ. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται εδώ. Το κρατάω όπως είναι μέσα στον κάδο μου. Δεν σας κρύβω ότι όταν φτιάχνω αυτό το topping μου αρέσει να παίρνω ένα κουταλάκι όπως είναι εδώ. Τέλειο. Πάμε να βγάλουμε την τάρτα μας. Να βάλουμε από πάνω το γλυκό του κουταλιού. Εδώ σιγά σιγά. Αυτή μόλις κρυώσει έχει από κάτω αποσπόμενο πάτο και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να την βγάλετε και να τη σερβίρετε σε μια πολύ ωραία ταρτιέρα. Και μου αρέσει από πάνω να βάλω έτσι το γλυκό. Βλέπετε εδώ διάφορα σημεία και όταν κρυώσει θα βάλετε από πάνω το Bird Topping. Δεν θα το βάλω τώρα γιατί θα λιώσει, αλλά θα το δείτε όταν κρυώσει, θα το φωτογραφίσουμε, γιατί κάθε Κυριακή στο OK μαζί με τη σημερινή παίρνουμε όλα τα φαγητά μας, ωραίες φωτογραφίες και γράφουμε αναλυτικά τις συνταγές και φυσικά εκεί μπορείτε να βρείτε και αυτή την τάρτα την Κυριακή που μας έρχεται, θα τη βρείτε αναλυτικά. Αυτό λοιπόν ήταν το φαγητό μας για σήμερα και με μια κουταλιά από πάνω μόλις κρυώσει θα βάλουμε το Bird Topping σε αυτή την συνταγή. Αυτές τις εύκολες, απλές, γρήγορες, νόστιμες συνταγές πάντα με αγάπη τις φτιάχνουμε εδώ στο The Cooking στο Σίγμα καθημερινά στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ραντεβού λοιπόν και εδώ θα είμαστε να φτιάχνουμε νόστιμες και γρήγορες συνταγές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.